στην ενεργοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρρωγής για τους πληγέντες από την πρικαγιά στον Εύρο, αναφέρθηκε ο Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, κατά την ανακοίνωση μέτρων από τα μέλη του κυβερνητικού κλιμακίου που μετέβησαν στην Αλεξανδρούπολη. Όπως είπε, στο πλαίσιο της δράσης της αποκατάστασης φυσικών καταστροφών και κρατικής αρρωγής, τα αρμόδια κλιμάκια καταγράφουν καθημερινά τις ζημιές και κάνουν τις απαραίτητες αυτοψ όπου οι πυρκαγιά και οι συνθήκε το επιτρέπουν. Διευκρίνησε ότι το εν λόγω πλαίσιο περιλαμβάνει την παροχή τη πρώτη αρρωγή έναντι στεγαστική συνδρομή και την επιχορήγηση προ τι επιχειρήσει που έχουν πληγεί μέσω τη πλατφόρμα αρρωγή.gov.gr, η οποία θα ανοίξει τι επόμενε ημέρε για του δικαιούχου τη περιοχή. Την ίδια ώρα, το σχήμα που αφορά την επιχορήγηση των επιχειρήσεων αφορά και τι αγροτικέ εκμεταλλεύσει, όπω έγινε είναι γνωστό, έχει ενεργοποιηθεί ήδη η αποζημίωση τη οικοσκευή των πρώτων βιωτικών αναγκών, των πρώτων επισκευαστικών αναγκών από 600 μέχρι 6.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον κύριο Τριαντόπουλο, ενεργοποιείται μεταξύ άλλων τι επόμενε ημέρε η αναστολή τη καταβολή ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων και τριετή απαλλαγή του ένφια για τι περιπτώσει όσο έχουν πληγεί και σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασία, επιδότηση των εργαζομένων, το πληγέντων επιχειρήσεων και ένταξη του Εύρου στο ειδικό καθεστώ κοινωνικού τουρισμού με 12 δωρεάν διενεκτερεύσει.